Καλησπέρα σας, είμαι ο Ανδρέας και μαζί θα παρακολουθήσουμε τη συναρπαστική αναμέτρηση σκακιστές εναντίον Intercity. Δύο ομάδες οι οποίες είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Οι Intercity έχουν ρεκόρ 12-3, οι σκακιστές 11-4. Προβλέπεται ένα πολύ συναρπαστικό μάτς. Πάμε να δούμε και τις πεντάδες των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, το νούμερο 34 ο Νικολάου, με το νούμερο 13 ο Σταματόπουλος, με το νούμερο 8 ο Στρίκος, το 27 ο Μπόζας, έχουμε διακοπή, τραυματίστηκε για τους σκακιστές ο Αθανασίου, ο οποίος βρίσκεται στην πεντάδα μαζί με τον Αντωνάκη, με το νούμερο 7, με το νούμερο 8 το Μιχαηλίδη, το 11 ο Μπουργαζάς, ο Βασίλης, και με το νούμερο 3 ο Μεγαγιάννης. Ο Νικολάου, πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Από τον Αντωνάκη, τρέχουν στον εφηδιασμό οι σκακιστές, αστοχή από κοντά ο Μιχαηλίδης. Ο Κανδυράκης, κλέβουν οι γηπεδούχοι με τον Νικολάου από κοντά, ευστοχή ο Μπόζας, κάνει το 4-0. Καλάθι για τους φιλοξενούμενους, 5-2 το σκορ. Γυρίζει ωραία, αλλά δεν θα ευστοχίσει ο Στρίκος. Αντιράκης δίνει στον Αντωνάκη από τις βολές. Νικολάου το rebound. Για δύο ο Μεγαγιάννης. Ο
ο Μπαλαφούτης και θα εκτελέσει δύο βολές. Και μειώνει ο Αθανασίου σε 7-4. Νικολάου με πλάτη γυρίζει αστοχή. Κατοχή για τους κακιστές. Από κοντά ωραίο καλάθι από τον Μεγαγιάννη. Ματόπουλος, 9-6 το σκορ, 4 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περιόδου. Τρίποντο από τον Καντιράκη, σοφαρίζει σε 9-9. Σε ζώνη αμήνονται οι σκακιστές, οι οποίοι έχουν παραταχθεί με μόλις 6 παίκτες σήμερα. Αντωνάκης για 3, δεν θα σουτάρει ο Αθανασίου. Κλέβουν την μπάλα οι παιδούκοι. Κάνουν λάθος όμως και αλλαγή κατοχής. Αθανασίου με πλάτη. Δίνει στο Μεγαγιάννη για Μιχαηλίδης. Δεν θα στάρει για 3, έχει 5 δευτερόλεπτα. Πάρει το screen. Κλέβει όμως ο Σπαΐς τον ευθυσιασμό. Ευστοχή ο Μπόζας και δίνει το προβάδισμα ξανά στην ομάδα του. Κόβει ωραία στο καλάθι και αστοχή, αλλά θα πάει.
πάρει φάουλ ο Μιχαηλίδης και θα εκτελέσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Δύο στις δύο και η ισοπαλία στους 11 πόντους με 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αστοχή για τρεις ο Μπόζας. Αντωνάκης, δίνει στον Μιχαηλίδη, κάνει βήματα ή θα κερδίσει φαουλ, όχι βήματα, από τον Αθανασίου. Πλάτη θα γυρίσει, αστοχή ο Αργυριάδης, θα πάρει και το rebound, δεύτερη προσπάθεια, ξανά έχει ο Μεγαγιάννης και θα πάρει φάουλ. Είναι μόνος του κάτω από το καλάθι ο Μιχαηλίδης, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει δύο βολές όμως και ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Το rebound του Αθανασίου. Κανδυράκης για 3. 11-15 και time out. Ο Μπαλαμπούτης κατεβάζει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Ξαναπάρει την μπάλα από τον Σπυρόπουλο για 3. Rebound, όχι. Με... Ξανά γηπεδούχοι από κοντά ως Παΐς, αστοχή. Αντωνάκης, Κανδυράκης για 3, 2 στα 2, ναι. Είναι ζεστός. Δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Μοιράζει την μπάλα, όχι, κερδίζει φάουλ. Δέκα δευτερόλεπτα για τη λήξη περίοδου. Μπαλαφούτης ψάχνει συμπαίκτες, ψάχνει επιλογές. Για μακρινό δίποντο, αστοχή με το νούμερο 28 ο Αργυριάδης. Λήξη πρώτη περίοδου, 11-18. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης Intercity εναντίον Σκακιστές. Οι φιλοξενούμενοι είναι, έχουν την κατοχή. Ωραία πάσα από τον Αθανασίου στο Μεγαγιάννη, δεν θα ευστοχίσει και με δύο τρίποντα κλέβει από κοντά και ευστοχεί ο Μιχαηλίδης, κάνει το σκορ 11-20 και οι Σκακιστές πήραν προβάδισμα 7 πόντων με τη λήξη της πρώτης περίοδου με δύο τρίποντα
του Κανδυράκη. Κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους. Παλαφούτης ψάχνει, βρίσκει ωραία το στρίκο. Κάνει βήματα ο Νικολάου. Γιάννης κατεβάζει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Αθανασίου. Πολύ ωραία πάσα στο Μεγαγιάννη. 11-22 και πολύ ωραίο μπάσκετ από τις κακιστές τις τελευταίες επιθέσεις. Μετά το καλό ξεκίνημα οι Intercity φαίνονται λίγο χαμένοι, ειδικά στην άμυνα, δεν έχουν βρει τους παίχτες τους. Έχουν κολλήσει και στην επίθεση για τρεις από μακριά στο Χ. Ο Μπαλαφούτης. Μιχαηλίδης. Μεγαγιάννης για... δεν θα στάρει για τρεις. Ο Αθανασίου είναι μόνος του, ούτε αυτός. Κόβει ο Μεγαγιάννης άλλη μια φορά στο καλάθι. Τον είδε ο Μιχαηλίδης με τη λήξη. Μπαλαφούτης. Αστοχή. Αλλά έρχεται από κοντά ο Στρίκος να ευστοχίσει και να μειώσει σε 13-22. Μετά το χαμένο λέει από του Σταυρόπουλου. Με πλάτη ο Μιχαηλίδης γυρίζει. Δεν θα του κάνει μπάλα το Χατήρι. Αστοχή ο Σταυρόπουλος ξανά. Αντωνάκης κατεβάζει την μπάλα. Πειράζει το Μεγαγιάννη, ο οποίος πάει μόνος του, μετά δεν θα ευστοχίσει. Κλέβει όμως ο Κανδυράκης. Αθανασίου βρίσκει ωραία τον Μιχαηλίδη. Άλλη μια ωραία συνεργασία για τους φιλοξενούμενους. Νικολάου προσποιείται, τελειώνει τη φάση, καλή άμυνα από τον Αθανασίου. Κανδυράκης. Δεν περνάει πάσα του Αθανασίου. Κλέβει ο Μπαλαφούτης. Θα πάει μόνος του. Όχι. Φάουλ τελικά από τον Κανδυράκη και δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη Μπαλαφούτης. 0 στις 2. Rebound από τον Αθανασίου. Μεγαγιάννης δίνει στο Μιχαηλίδη. Θα πάρει φάουλ. Βγαίνει από τα σκρίν ο Κανδυράκης και εκτελεί. Σταματόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στο Σταυρόπουλο, Νικολάου, ωραία κίνηση και κόψιμο. Από τον Πόζα, ο οποίος δεν θα ευστοχίσει. Κανδυράκης, δεν βιάζεται. Δίνει στον Αντωνάκη.
Μιχαηλίδης, Αθανασίου, δε αστάρι για τρεις, Αντωνάκης, γυρίζουν την μπάλα ωραία οι σκακιστές, 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη, Αθανασίου από μακριά. Σταματόπουλος, εύστοχος για δύο, ο Σταυρόπουλος δίνει λύση στην επίθεση μετά από ώρα για τους γηπεδούχους. Κανδυράκης για τρεις, έχει βάλει δύο από εκεί, βάζει και τρίτο. Σταματόπουλος δίνει στον Νικολάου, ωραία, πολύ ωραίο καλάθι. Για τρεις ο Αθανασίου. Μεγαγιάννης, Κανδυράκης για το τέταρτο από το ίδιο σημείο. Παραλίγο. Μεγαγιάννης δίνει στον Αντωνάκη. Θα γυρίσει ο Αθανασίου. Ψάχνει πάσα. Δεν περνάει μπάλα, ο Μιχαηλίδης θα βγάλει την μπάλα. Καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Μπόζας, Σταματόπουλος για δύο, αστοχή, το rebound, το Μεγαγιάννης, κλέβει ο Μπόζας, θεαματική βουτιά από τον Μιχαηλίδη, ο οποίος σώζει μια αυταπάρνηση την κατοχή για την ομάδα του. Σταματόπουλος θα τελειώσει τη φάση, θα μειώσει κι άλλο. Time out από τους κακιστές. Μεγαγιάννης κατεβάζει την μπάλα για τους κακιστές. Θα δώσει στο Μιχαηλίδη, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Φιλοξενούμενοι προηγούνται 27-19 με 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου. Μιχαηλίδης κερδίζει άλλο ένα φάουλ. Δίνει στο Μιχαηλίδη. Άλλο ένα ωραίο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Άστοχη για τρεις ο Μπαλαφούτης. Ξανά διψήφια η διαφορά για τους φιλοξενούμενους. Μιχαηλίδης γυρίζει αστοχή. Τρέχουν οι γηπεδούχοι. Ο Μπόζας δεν θα πετύχει καλάθι. Θα πάρει φάουλ όμως και θα εκτελέσει δύο βολές. Με δύο βολές
ο Μπόζας μειώνει σε 21-29. Θα πάρει το screen από τον Μιχαηλίδη, Μεγαγιάννης, Μπουργαζάς. 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Καντυράκης προλαβαίνει, το εκτελεί με ταμπλό. Συρνιώτης γυρίζει, θα πάρει φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχουν πολλές. Μπαλαφούτης μέχρι μέσα, αστοχή. Αθανασίου θα βρει τον Μιχαηλίδη και με πλάτη πολύ ωραίο καλάθι και φάουλα από τον Μιχαηλίδη, τρομερό footwork. Εύστοχος και στη συμπληρωματική βολή ο Μιχαηλίδης. Δίνει διαφορά 13 πόντων στην ομάδα του με 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Σταματόπουλος δίνει στον Μπόζα, έχει πάρει φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Το τελευταίο που είχα να δώσει φιλοξενούμενοι. Σταματόπουλος βρίσκει ωραία το Σταυρόπουλο. Κλέβει ο Μπουργαζάς με ωραία άμυνα. Αντωνάκης, 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης των φιλοξενούμενων. Αθανασίου, ωραία νόλου πάσα. Αντωνάκης με τη λήξη για 2. Ένα προλαβαίνει, δεν θα εκτελέσει όμως ο Σφαΐς. Δεν θα ευστοχήσει, λήξη ημιχρόνου 23-34. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Intercity Σκακιστές. 23-34 το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 11 πόντους μέχρι στιγμής, παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ. Αν και έχουν κατέβει με μόλις 6 παίχτες, μέχρι στιγμής δεν τους έχει πειράσει καθόλου αυτό. Με τη λήξη ο Μπαλαφούτης, με περιπέτεια, δεν θα ευστοχίσει. Αντωνάκης στο rebound. Μπάλα, ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Αθανασίου από τις βολές, αστοχή, θα πάρει το rebound όμως. Παίζει με τον Νικολάου, θα πάρει φάουλ.
Σιράκης, λέιζερ πάσα για τον Αθανασίου για 3. Κατοχή, εδώ υπάρχει μια αμφιβολία. Για τους καγιστές, Αντωνάκης δίνει στο Μεγαγιάννη, πάρει το σκριν Χαϊλίδης με πλάτη γυρίζει Μεγαγιάννης με τη λήξη, δεν μετράει το καλάθι, έχει λήξει επίθεση. Παλαφούτης, αστοχή ο Σταυρόπουλος, Σταματόπουλος με συγχωρείτε, τώρα θα ευστοχίσει όμως από κοντά. Με πλάτη Μιχαηλίδης ξανά, δεν κάνει βήματα και εκτελεί εύστοχα. Σταματόπουλος δίνει στον Μπόζα για 3 από την κορυφή, εύστοχη. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Σταματόπουλο κάνουν το σκορ 28-36. Δύο τελικά το καλάθι, 27-36. Αθανασίου τελειώνει τη φάση. Τρέχουν οι γηπεδούχοι, Σταματόπουλος. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Καμπυράκης. Δεν μετράει όμως, έχει κάνει βήματα. Την μπάλα, ο Αθανασίου θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Στις 2, rebound όμως από τον Μιχαηλίδη από κοντά. Ο Μιχαηλίδης δίνει τρομερές λύσεις και στην άμυνα και στα rebound. Νικολάου με σπάσιμο μέσα στο κή. Μεγαγιάννης. Κανδυράκης για 3. Σταματόπουλος, στρίκος στο rebound, θα εκτελέσει 2 βολές. Thank you.
δύο βολές και από τον Στρίκο. Θα πάρει το rebound τον Νικολάου. Από κοντά ο Στρίκος θα ευστοχίσει. Μιχαηλίδης θα χάσει την μπάλα. Ο καλή άμυνα από τον Στρίκο. Στον ευνηδιασμό ο Γηπεδούχη 3-1. Σταματόπουλος θα τελειώσει τη φάση και θα μειώσει σε 7. Γρήγορα time out για τους καχυστές. Αθανασίου θα δώσει στο Μεγαγιάννη, ο οποίος θα στοχεί για 3. Στο rebound από τον Μιχαηλίδη, πάσα στο Μεγαγιάννη. Αθανασίου δεν περνάει πάσα του, πολύ φιλόδοξο αυτό που ήθελε να κάνει και ευκαιρία για τους γηπεδούχους να μειώσουν και άλλο τη διαφορά. Συρνιώτης θα πάρει την μπάλα από κοντά, μπλοκ από τον Αθανασίου. Να μπλεχτεί λίγο η παίχτη και ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Αντωνάκης κατεβάζει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Αθανασίου θα παίξει με πλάτη, δεν θα περάσει ούτε αυτή η πάσα του. Σταματόπουλος χάνει την μπάλα από τον Μιχαηλίδη. Στον ευνηδιασμό, δύο εύκολοι πόντοι για τον Αθανασίου. Βλέπει και ο Κανδυράκης. Δεν θα ευστοχίσει από κοντά όμως. Αθανασίου. Λάθη επιλαθών εδώ για τις δύο ομάδες. Καλαφούτης θα πάρει φάουλ. Παραμένει το 31-40. Μιχαηλίδης για 2. Rebound από τον Αθανασίου. Έχουμε πόδι όμως. Κατοχή για Intercity. Σταματόπουλος πάει να κλέψει το Κανδυράκη, δεν θα καταφέρει, θα πάει από κοντά και θα πετύχει κι άλλο καλάθι. Στην επίθεση φαίνεται να παίζει μόνος του τους κακιστές ο Σταματόπουλος, 33-40. Κανδυράκης, δεν θα στάρει για 3, θα δώσει στο Μιχαηλίδη. Θα εκτελέσει 2 βολές. Και στις δύο βολές ο Μιχαηλίδης, 33-42, 3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου.
Παραλίγο να κλέψει ο Κανδυράκης. Μπαλαμπούδης δίνει στο Σιρνιώτη. Κλέβει ο Μεγαγιάννης, είναι στον εφηδιασμό μόνο στο Κανδυράκης. Δεν θα τελειώσει ξανά τη φάση. Καλάθι και φάουλ από τον Μιχαηλίδη όμως, ο οποίος είναι παντού πραγματικά σήμερα. Πετύχει και τη συμπληρωματική βολή, διαφορά το ξέβεται στους 12 πόντους με 5 συνεχόμενους πόντους του Μιχαηλίδη. Παΐς δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Βολές από το ΣΠΑΗ, παραμένει το 33-45. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Σταματόπουλο. Σταματόπουλος και Μιχαηλίδης μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικοί για τις ομάδες τους. Αθανασίου θα ευστοχίσει με περιπέτεια. Αργυριάδης. Αθανασίου ξανά. Για τους γηπεδούχους θα εκτελέσει δύο βολές ο Αθανασίου. Στη δεύτερη 35-48, 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περιόδου. Νικολάου βγάζει έξω. Αστοχή ο Σταυρόπουλος. Αθανασίου, ωραία πάσα στον Μιχαηλίδη, καλάθι και φάουλ. Τρίτο καλάθι και φάουλ που πετυχαίνει ο Μιχαηλίδης, είναι σταμάτητος πραγματικά. Την
είναι άχαστος και από τις βολές ο Μιχαηλίδης. Συν 16 για τους φιλοξενούμενους. Νικολάου με ταμπλό αστοχή. Τρέχει και στον εφηδιασμό ο Μιχαηλίδης. Έχει δυνάμεις, είναι πραγματικά απίστευτος. Μπερδεύονται οι γηπεδούχοι στον εφηδιασμό μόνο στο Μεγαγιάννης για το συν 20. 35-55, 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Και ο Κανδυράκης, 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Δεν θα προλάβει να εκτελέσει ο Σιμιώτης. Λήξη τρίτης περίοδου, 35-55. Κανδυράκης θα πάρει το rebound μετά από δικό του άσκου. Είναι μόνος του για 3 και φυσικά θα ευστοχίσει. Για 2 πάταγε. Οι σκακιστές προηγούνται με 22 πόντους με 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Λογικά θα πάρουν τη νίκη. Μειώνει ο Αργυριάδης. Κανδυράκη ξανά. Νικολάου θα πάρει φάουλ. Θα εκτελέσει σε 2 βολές. Εύστοχος και στις 2 βολές του Νικολάου. Αθανασίου θα τελειώσει τη φάση. Νικολάου ξανά. Θα πάρει φάουλ. Τρίκος θα τελειώσει η φάση, δεν θα ευστοχίσει. Στον εφηδιασμό τρέχει ο Κανδυράκης. Έχουν γυρίσει οι γηπεδούχοι. Δεν βιάζονται οι σκακιστές. Μιχαηλίδης θα κάνει βήματα. Πλάτη, με περιπέτεια θα ξαναφτάσει μπάλα σε αυτόν και θα ευστοχίσει. Αθανασίου δεν θα σουτάρει. Δίνει στον Αντωνάκη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης
Καραϊλίδης ευτοχή στις δύο βολές. Κατοχή παραμένει για τους χαϊκιστές. Αντωνάκης αστοχή. Αργυριάδης, άστοχος, rebound από τον Μιχαηλίδη. Ωραία πάσα του Κανδυράκη στο Μιχαηλίδη. Τρίκος, αστοχή με ταμπλό, θα πάρει το rebound, με δεύτερη προσπάθεια, αστοχή. Αθανασίου, κερδίζει φάουλ, δύο βολές. Βολές από τον Αθανασίου. Ο Μιχαηλίδης όμως είναι εκεί να πάρει και το rebound. Αστοχή ξανά ο Αθανασίου. Σπαΐς βγάζει την μπάλα έξω στο Στρίκο. Παλαφούτης. Σταυρόπλος ευστοχή. Ωραία κίνηση, κερδίζει φάουλ. Άλλες δύο χαμένες βολές από τον Αθανασίου. Κλέβει την μπάλα ο Αντωνάκης. Μιχαηλίδης με πλάτη γυρίζει άλλο ένα καλάθι. Λίγο να κλέψει ο Αθανασίου. Παλαφούτης αστοχή από κοντά ο Συρνιώτης. Η διαφορά παραμένει μεγάλη για τους κακιστές. Είναι στο ΣΥ 18 με 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Αθανασίου, δεν θα τελειώσει τη φάση. Κερδίζει φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές ο Στρίκος.
έχουμε time out. Δεύτερη βολή ο Στρίκος, θα μαζέψει το rebound όμως, εκτελεί άστοχος, ξανά rebound για τους γηπεδούχους. Σταματόπουλος, δίνει στο Σταυρόπουλος, Παΐς, 3 δευτερόλεπτα. Γιάννης για τρεις. Σταματόπουλος, θα δώσει το Σταυρόπουλο και αυτό στο Στρίκο. Θα γυρίσει, θα πάρει φάουλ. Βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό για τους καγιστές. Η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 50-65 το σκορ. Αντωνάκης. Θα κλέψει την μπάλα ο Σινιώτης. Για τρεις άστοχος ο Σταυρόπουλος, τον ευνηδιασμό ο Καντυράκης. Αθανασίου. Δεν θα πετύχει καλάθι. Ο Στρίκος, άστοχος κι αυτός. Μεγαγιάννης δεν βιάζεται. Δίνει το Κανδυράκι και αυτός με τη σειρά του Μαθονάκη. Ποστάρει ο Μιχαηλίδης. Θα κάνει φάουλ όμως επιθετικό. Σταματόπουλος αστοχή στην βολή τεχνικής ποινής. Παραμένει κατοχή για την Intercity. Κλέβει την μπάλα ο Αντωνάκης. Μεγαγιάννης, κόβει ο Αθανασίου, Μιχαηλίδης.
Καντυράκης, γυρίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Ο Αθανασίου είναι μόνος του, δεν θα σουτάρει. Μεγαγιάννης προσποιείται, εκτελεί. Ευστοχή. Πολύ ωραίο μπάσκετ από τους κακιστές. Θα κλέψει ξανά ο Αντωνάκης. Από κοντά ο Αντωνάκης θα πετύχει καλάθι μετά από πολύ ωραία πάσα του Κανδυράκη. Στυρνιώτης θα απαντήσει. 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη, όλα έχουν κρυθεί. Οι σκακιστές θα πάρουν μια μεγάλη νίκη. Αν και παρατάχθηκαν με 5,5 ουσιαστικά παίκτες, ο Μπουργαζάς έπαιξε πολύ λίγο. Σκανδυράκης με τη λήξη. Rebound ο Συρνιώτης. Παΐς αστοχή. Συρνιώτης το ίδιο με τη δεύτερη. 54-69. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Δεν θα εκτελέσουν επίθεση εκεί οι σκακιστές. Σε ένα πολύ ωραίο μάτς θα πάρουν την νίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλό σας βράδυ.